Έναν υπερσύγχρονο εξωτερικό απεινιδωτή προσέφερε σήμερα το πρωί στον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Λέσβου η Εταιρεία Ανακύκλωση Αιγαίου ΑΕΒΕ μέσω της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλίνης με την υποστήριξη του μέλους της Δημοτικής Κοινότητας Ζωής Λιβαδίτου, προκειμένου να εγκατασταθεί στο κτίριο του δικαστηρίου και να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης. Ενήλικος ασθενής, καλέστε ιατρική βοήθεια. Θεωρούμε ότι το δικαστήριο είναι ένας χώρος που πρέπει να υπάρχει ένας απεινιδωτής, διότι πλήθος πολιτών προσέρχονται καθημερινά για διάφορες υποθέσεις τους. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, όπως προείπα, είναι δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστές, δικηγόροι, υπάλληλοι security, δικαστική αστυνομία. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι στα δικά μας χέρια να πετύχουμε τη δική μας ασφάλεια στην υπηρεσία μας και τον τόπο μας. Και θα πρέπει να είναι ευθύνη όλων μας η υγιεινή και η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Ο σύλλογός μας διοργάνωσε ένα σεμινάριο βασικών πρώτων βοηθειών και πρόληψης ατυχημάτων, το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή το Μάρτιο του 2023 και ακολούθως το Μάιο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη βασική υποστήριξη της ζωής και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ελληνικής ομάδας διάσωσης και παρακολούθησαν δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι. Έγινε θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εξάσκηση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε εκπαιδευτικά προπλάσματα με εκπαιδευτικούς αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, εξετάστηκαν στο πρακτικό μέρος όλοι οι συμμετέχοντες και έλαβαν πιστοποίηση ανανύπτη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Τα σεμινάρια αυτά, σκοπός του συλλόγου μας είναι να επαναληφθούν για να πιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι και άλλοι επαγγελματίες του χώρου, δικηγόροι, υπάλληλοι security, η δικαστική αστυνομία και όποιος άλλος επιθυμεί. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εταιρεία Ανακύκλωση Αιγαίου για αυτή τη σπουδαία προσφορά και την κυρία Ζωή Λιβαδίτου που μεσολάβησε με την ιδιότητά της ως μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλίνης. Λοιπόν, ο απεινιδωτής, ο αυτόματος απεινιδωτής, όπως και στο Δημοτικό Θέατρο, είναι χορηγία της Ανακύκλωσης Αιγαίου, η οποία πιστοποιείται όταν πρόκειται για την ασφάλεια πολιτών και ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα σημεία. Γι' αυτό και η προσφορά του ήταν και στο Δημοτικό Θέατρο και στο Δικαστικό Μέγαρο. Από σήμερα λοιπόν έχετε το όπλο για τον πόλεμο για να σώσετε ζωές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Ήταν μια κοινή απόφαση που όταν τη συζητήσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Ευσταθίου, συμφώνησε απόλυτα και βέβαια το μεγάλο μας στήριγμα η Ανακύκλωση Αιγαίου που δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω σαν σκεπτικό γιατί είναι και ευρωπαϊκός νόμος αυτός. Δηλαδή τέτοια σημεία πρέπει να έχουν απεινιδωτεί και πιστοποιημένα άτομα. Χαίρομαι λοιπόν που αφού δεν αποφάσισε ο κρατικός μηχανισμός να πω οτιδήποτε άλλο να μπορέσουν να το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον πολίτη και εύχομαι ποτέ να μην χρειαστεί, αλλά να είσαστε έτοιμοι αν χρειαστεί. Τα ωφέλη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την εταιρεία της Ανακύκλωσης Αιγαίου είναι δεδομένα και προτεραιότητα. Άλλωστε το ίδιο το έργο της εταιρείας έχει τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο από μόνο του, καθώς τεράστιες ποσότητες στερεών αποβλήτων συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται και φεύγουν εκτός νησιού με τη διαδικασία που προβλέπεται. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο, κινούμενοι πάντα και θέλοντας να ευχαριστήσουμε τους πολίτες για τη συνεργασία τους και την ευαισθητοποίησή τους και τη δραστηριοποίησή τους σε θέματα ανακύκλωσης, με την προτροπή της κυρίας Λιβαδίτου, είναι ο δεύτερος απεινιδωτής που τοποθετούμε, όπως είπε και η ίδια. Και ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί. Ήταν τιμή μας να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των δικαστικών υπαλλήλων και να τους εκπαιδεύσουμε πάνω στη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Θα είμαστε δίπλα τους, εννοείται, και στη μετεκπαίδευση των ήδη πιστοποιημένων και καινούριων μελών και σε όποιον άλλον πάνω στο νησί χρειάζεται να πιστοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο πράγμα και στο παιδιατρικό. Επίσης, συγχαρητήρια στην Ανακύκλωση Αιγαίου για την κίνησή της που έκανε τη δωρεά αυτή και όχι μόνο αυτός, από ό,τι ξέρω έχω κάνει και σε άλλα σημεία πάνω στο νησί και
να προτρύνω όλους όσους βάζουν απεινιδωτή, να στέλνουν ένα mail στην ομάδα για να βάζουμε, έχουμε κάνει το χάρτη των απεινιδωτών της Λέσβου, ώστε να μπαίνει ο απεινιδωτής αυτός πάνω στο χάρτη για να μπορεί να ενημερωθεί οποιοδήποτε χρειάζεται με μια αναζήτηση στο Google χάρτης απεινιδωτών στη Λέσβο, να βρει το χάρτη και να δει που υπάρχει απεινιδωτής και τα τηλέφωνα κιόλας είναι πάνω των ατόμων που έχουν τα κλειδιά για το κουτιά για να μπορέσουν να σώσουν μια ζωή.